Σε μία ακόμη ήττα για την κυβέρνηση Τζόνσον κατέληξε η συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων για τη διεξαγωγή προώρων εκλογών πριν την αναστολή των εργασιών της μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης. Δεν εξασφαλίστηκε απαιτούμενη ενισχυμένη πλειοψηφία των 2 τρίτων της Βουλής για την αποδοχή της πρότασης, καθώς μόνο 293 βουλευτές ψήφισαν υπέρ. «Θα πάω στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου και θα διαπραγματευτώ την αποχώρησή μας στις 31 Οκτωβρίου. Ευελπιστώ με συμφωνία, αλλά και χωρίς συμφωνία αν χρειαστεί. Δεν θα ζητήσω άλλη καθυστέρηση». Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παρέχει στις Βρυξέλλες επιπλέον 250 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα χωρίς κανένα λόγο, ενώ ο ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα ξεκινήσει μια νέα περίοδο σύγχυσης και καθυστέρησης. «Θέλουμε εκλογές, όμως όπως είμαστε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ρισκάρουμε να επιβληθεί η καταστροφή της μη συμφωνίας στις κοινότητές μας, στις θέσεις εργασίας και στις υπηρεσίες μας και στα δικαιώματά μας». Ο πρόεδρος της Βουλής, Τζον Μπέρκο, κατάφερε βαρύ πλήγμα στον Τζόνσον καθώς ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του, προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην υποβαθμίζει το κοινοβούλιο. Ξεκαθάρισε τη θέση του για τη διάλυση της Βουλής. «Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη πρακτική, δεν είναι τυπικό. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει. Είναι μια της μεγαλύτερης σε διάρκεια αναστολή εργασιών εδώ και δεκαετίες και αντιπροσωπεύει όχι μόνο στο μυαλό πολλών συναδελφών, αλλά και σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων εκτός Βουλής μια πράξη εκτελεστικού διατάγματος». Το κοινοβούλιο αναμένεται να αναστείλει τις εργασίες του για 5 εβδομάδες μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα τέλη Αυγούστου, περίπου 2 εβδομάδες πριν από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.